Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κόμμα του κανάλι. Σημερινό βίντεο θα έχουμε το δεύτερο βίντεο για το EGFC. Έχουν αλλάξει πολλά όπως είδατε από την ομάδα, θα τα ξαναδούμε. Και γενικά έχουν αλλάξει πολλά και στα coins και στην ομάδα, αλλά όχι τόσα βασικά στο game, θα σας πω γιατί. Οπότε πρώτα απ' όλα είχα να κάνω νομίζω γύρω σε 10 μέρες βίντεο, είχα αρκετές, αλλά δεν ήταν και πολλά να κάνω. Μόνο εντάξει, η ομάδα άλλαξε το τελευταίο γύρο, σας πω. Οπότε λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το πάγκο. Που οι αλλαγές είναι αυτός ο Boniface, εντάξει, που είναι SBC. Σανέ ήταν, τον είχατε δει. Ζωέλινγκτον τον είχατε δει. Οντεγκάρτ, εντάξει. Ντανζούμα δεν κάτω ιδιαίτερο. Ζώτα τον είχατε έχει. Και ένα Νούνιο ουσιαστικά είναι που δεν τον είχατε δει που έτυχα. Και θα πάμε στην ομάδα η οποία έχει αλλάξει πολύ. Και τα κόντσα άλλαξαν όπως είδατε. Και θα σας εξηγήσω τι έγινε. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από το δέρμα με Γιωρίς, που μόνο για το chemistry, πολύ φθηνό. Γάλλο από Premier League, εντάξει. Βοηθάει στα links, αλλιώς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεξί back James, που από το αγγλικό μόνο Walker υπάρχει. Σαν καλή επιλογή, ο James είναι η δεύτερη καλύτερη. Και εντάξει, καλός είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λόγω του pace που δεν είναι τόσο γρήγορος και φαίνεται καμιά φορά. Αλλά εντάξει, πάω 8 κάπα, είναι μια τίμια λύση από το αγγλικό. Λοιπόν, στα CB, όπως βλέπετε, ήμουν αρκετά τυχερός στα CB. Έχω τύχει τον Kimpembe, ο οποίος. Όταν το είχα πήγαινε γύρω στα 30k, τον έχω πάλι τόσο πάει, δεν έχει ανέβει ούτε έχει πέσει. Βλέπετε εδώ και με Πεπέ έχω παίξει αρκετά μάτς μαζί του. Τον έχω εδώ και κάνει μια εβδομάδα σίγουρα. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία κάρτα, είναι σπασμένο in-game, εντάξει φυσικά. Όπως κάθε χρόνο, που κι άλλες κάρτες μπορεί να έχουν τα ίδια σάτς με και με Πεπέ, αλλά in-game δεν νομίζω αν είναι έτσι. Και άλλο ένα καλό πουλ είναι ο Ρούντιγκερ που τον είχα τύχει από 100k νομίζω και δεν ήταν και face card. Ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και πάει γύρω στα 80k, πολύ πιο ακριβώς. Αλλά αν μου πεις ποιος είναι καλύτερος, μπορεί να σου πω και εκεί, Πέπε. Χωρίς πλάκα, in-game είναι πάρα πολύ καλός. Δεν τον περίμενα τόσο καλό. Νούνο Μέντες τον είχα τύχει, τον πούλησα, τον ξαναγόρασα. Τώρα νομίζω έχει πέσει λίγο, τον έχω αρκετό καιρό. Τον είχα πουλήσει, νόμιζα δεν τον θέλω, τελικά τον ξαναγόρασα. Πάρα πολύ τίμια λύση. Για αριστερό back, εντάξει, το defending του δεν είναι τόσο καλό. Αλλά σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού δεν μπορείς να βρεις και defending που είναι και τόσο καλό αμυντικά, δεν γίνεται. Λοιπόν. Πάμε στο Kudus που έχω παίξει 3 μάτς, 2 γκολ, 2 assists. Φαίνεται πάρα πολύ καλή κάρτα. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το pace του φαίνεται για πάρα πολύ παραπάνω. Δηλαδή για 95 σίγουρα. Είναι ακραίος, έχει ακραίο dribbling. Και η West Ham πιστεύω θα πάει 87 αυτή η κάρτα. Θα τα πάρει τα upgrades. Γιατί είναι σε όμιλο με Ολυμπιακό, με Μπάτσχα, Τόμπολα και Φράιμπουργκ που δεν είναι ούτε εύκολο όμιλο, ούτε πολύ δύσκολο. Πιστεύω, αλλά θα πάρει δύο νίκες και θα προκριθεί. Οπότε πιστεύω αξίζει να τον κάνετε, θα πάει 87. Και παίζει και RM και CAM. Αυτή η κάρτα, παιδιά, όσο την έκανα, δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ καλό, όσο τον έκανα, έβγαλα και ένα πάρα πολύ καλό πουλ που το πούλησα, θα το δούμε μετά. Μάντισον πάρα πολύ τίμιο, πραγματικά πάρα πολύ ωραία κάρτα. Τον κοιτάξτε, στάτς βασικά. Φοβερή κάρτα. Ειδικά το passing του μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, έχει φοβερό passing. Και είναι μια κάρτα που αξίζει να την κάνετε. Εγώ την έχω ήδη μια εβδομάδα. Βασικά από όταν βγήκε από την πρώτη μέρα. Πολύ ωραία κάρτα για αρχή. Εντάξει, το pace του φυσικά δεν είναι πολύ καλό. Αλλά shooting, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Passing, dribbling από τα καλύτερα μπορείτε να βρείτε σε τέτοια τιμή. Τσουαμενί περισσότερο για τα links τον πήρα. Αλλά βλέπετε 3 μάτς, 2 goal, 2 assist στα rivals. Βάζει πάρα πολύ κεφαλιές από κόμμα. Το τζάμπι θέλω εδώ λίγο. Δεν έχει και πολύ καλό. Αλλά για κάποιο λόγο βάζει. Έχει πολλές κεφαγές, είναι πάρα πολύ καλός. Και 84 έχει τώρα το. Εντάξει, δεν είναι και ακραίο, αλλά είναι καλό. Επίσης αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είναι λίγο βαρύς. Αλλά για άμυνα τον θες και είναι πολύ ωραία λύση. Για 8k είναι πολύ καλός. Αριστερά κατέληξα στο Σεν Μαξιμίν που είναι μια κάρτα, εντάξει, που κλασική κάρτα. Μένα από τις αγαπημένες μου τον είχα και FIFA 21. 20 δεν θυμάμαι, νομίζω 20 δεν τον είχα στις αρχές, 21 είχα τύχει την Infortu, 22 τον είχα στην αρχή, 23 πάλι τον είχα. Ουσιαστικά αυτό είναι το τέταρτο FIFA που τον έχω στην αρχική μου ομάδα, Μαξιμίν. Σταθερή αξία, εντάξει, με ακραίο pace, ακραίο dribbling, το shooting του όποτε χρειαστεί θα το βάλει τον goal, δηλαδή παίζει, το shooting του είναι πολύ παραπάνω από ό,τι δείχνει. 3 μάτς, 1 goal, 1 assist, εντάξει, δεν έχω παίξει και πολύ, σήμερα τον πήρα, 11k και 5 skills, εγώ δεν πολύ παίζω με skills, αλλά όσοι παίζετε είναι ακόμα ένα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, έχει πάει στο αραβικό αλλά υπάρχουν links. Θα σας δείξω λίγο με ποιον το κόλλησα, που είναι ο Μπεντζεμά, 3 μάτς, 4 goal, 4 assist. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλή κάρτα και είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο στο Νούνιες, που είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα ο Νούνιες. Και αυτό που έχει παραπάνω από το Νούνιες είναι ότι βάζει πάρα πολύ πιο εύκολα goal. Ο Νούνιες δεν έβαζε τόσο εύκολα, το finishing του είχε κάποιο πρόβλημα, εντάξει είναι φυσικά πολύ πιο αργός, αλλά το pace του φαίνεται για παραπάνω από την αλήθεια. Το shooting του είναι ακραίο, ότι shoot βαρύς θα το βάλει.
Πολύ ωραία κάρτα για τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κάτσει, αλλά για τώρα είναι μια ωραία λύση. Που δεν θες τόσο πολύ το pace. Το θες, αλλά εντάξει, δεν σε πειράζει για τόσο. Είναι μια ωραία κάρτα ο Μπενζεμά για 38K, είναι μια πολύ καλή λύση. Δίνει και ο Ράλινγκς. Και Φάτι, Evolution 85 θα πει αυτή η κάρτα. Απλά δεν τον έχω κάνει όλο Evolution, θα σα πω τι έγινε με το Φάτι. Από το Founders Evolution, επειδή δεν τα είχα πολύ κοιτάξει, έκανα μεγάλη βλακία και τον είχα κάνει 80 και δεν ήξερα ότι δεν μπορεί να πάει 85 και έκανα Quicksell τον 80 και τον ξανά έκανα από την αρχή. Πιστώ αυτή ήταν η σωστή επιλογή, γιατί τώρα δεν μπορώ να πάω στα Quicksell Recover, αλλά τον έκανα Quicksell τον 80 για να τον ξανακάνω Evolution από την αρχή. Καταλάβετε νομίζω τι λέω. Οπότε αυτά. Από την ομάδα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο για τώρα. Δεν νομίζω αλλάξω κάτι. Εκτό αν τύχω κάτι ακραίο, ίσω εδώ κάνα Walker, αλλά και δεν αξίζει να δώσω τόσα coins. Βλέπετε τα coins 230K. Συν αγοράσαμε και Μαξιμίνη και Μπεντζεμά, έφυγαν και γύρω στα 60K. Και θα σα δείξω ότι έτυχα. Είπα ότι έτυχα ένα πάρα πάρα πολύ καλό pool από όταν έκανα το SBC του Κούντου. Θα δείτε ποιο είναι. Είναι CB, θα δείτε τώρα, είναι ο Κουντέ, τον έτυχα από την πρώτη σκουάδα του Κούντους, ακραίο πουλ, 150K, τον πουλήσω, δεν ξέρω πόσο πάει τώρα, και πιστεύω ήταν σωστή επιλογή για να τον πουλήσω, έχω Κιμπεπέ και Ρούντιγκερ, εντάξει, in-game ίσως να είναι καλύτερος και από τους δύο, επειδή είναι λίγο, έχει καλύτερο dribbling φυσικά, βέλω ότι είναι κακή κάρτα, είναι φοβερή, κατά μου ότι είχα ένα εντρέ, θα ήταν ακραίο, αλλά δεν πρόκειται να κρατήσω 150K CB. Ειδικά τώρα στην αρχή που τα κόνησε σημαντικά, ενώ έχω και Μπεπέ και Ρούντιγκερ που είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Οπότε πιστεύω ήταν η σωστή επιλογή που τον πούλησα, στάθηκα τυχερός. Έδωσα και 50K εντωμεταξύ για το Evolution του Φάντι. Φανταστείτε λίγο, αν δεν τα δίνα και όλα αυτά, ήμουν γύρω στα 400K κοντά, αν δεν αγόρασα και κάτι άλλο. Επίσης, από ό,τι άλλα έχω ότι. Δεν έχω τύχει κάτι το τόσο ακραίο, δηλαδή που να πεις ότι θα το κουντέ. Τα άλλα είναι απλά πουλς έτσι. Γύρω στα 20K κοντά, Ραμπιόντ βλέπετε 10K. Καντσέλο επίσης ένα άλλο καλό πουλ 35K. 17 ο Μπερνάρντο, 25 ο Μπρούνο, 20 ο Κασεμίρο. Γενικά το καλό πουλ φέτος που μπορώ να πω που πάνω από 100K είναι ο Κουντέ. Δεν είμαι απογοητευμένος, εντάξει καλό είναι. Άρχισε καλούτσικα χρονιά. Οπότε πάμε να κάνουμε και ένα gold upgrade έτσι να κλείσουμε το βίντεο. Να ανοίξουμε και ένα πακάκι. Επίσης κάτι άλλο πριν κλείσω το βίντεο που ήθελα να πω είναι ότι το content παιδιά είναι άθλιο. Είναι πάρα πάρα πολύ κακό. Νομίζω από το FIFA 10. Βασικά από το FIFA 19 ήρθα να παίζω Ultimate Team σοβαρά. Αλλά από το FIFA 20 πες που άρχισα να παίζω. Που άρχισα να παίζω σοβαρά και τα. Ουσιαστικά έπαιζα. Πώς να το πω, competitive, άρχισα να παίζω και γουλού. Είναι σίγουρα το χειρότερο content που έχω δει. Πάρα πολύ κακό content. Γενικά μόνο packs βγάζω στο store για να τα αγοράζει με FIFA points. Εντάξει, ξέρει τι κάνει. Αλλά στα SBC, τα SBC είναι άθλια. Έχουν βγει μέχρι τώρα ένα SBC καλό που είναι ο Madison που δεν είναι και άκραιο. Να πεις πρώτη χρονιά που δεν βγάζουν ένα καλό αρχικό SBC. Πραγματικά πρώτη χρονιά. Επίσης έβγαλαν την Κυριακή Αντρέ Σίλβα. Ο οποίος παιδιά αυτή η κάρτα δεν ξέρω γιατί την έβγαλαν. Ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα δεν ξέρω. Ούτε για να ξεφορτωθείς duplicate δεν αξίζει πραγματικά. Είναι και στη Sociedad που δεν νομίζω να κάνει και καμιά τρελή πορεία στο Champions League. Οπότε κάποιος θα κάνει αυτή την κάρτα και βέβαια βρίσκω τον λόγο που η EA έβγαλε αυτή την κάρτα πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν ξέρω. Το content που έχει βγάλει είναι πάρα πολύ κακό. Και χτες ένα 78 συν έβγαλαν όλο και όλο. Πάρα πολύ κακή αρχή για την EA. Ενός SBC. Γιατί επίσης έβγαλαν και ένα Bruno Guimaraes την Παρασκευή, η οποία είναι καλή κάρτα. Αλλά ζητάει πάρα πάρα πολλά που δεν αξίζει με τίποτα. Να θα τα δούμε τώρα. Αυτή η Banini δεν λέει και πολλά. Ένα OK SBC, καλά αυτό ο άκουμο με τίποτα δεν αξίζει. 0 links, κάρτα δεν είναι τόσο κακή, αλλά δεν λέει. Ούτε αυτό. Ο Φέρα, μια καρτούλα έτσι και έτσι. Βασικά δεν είναι κακή κάρτα, αλλά δεν είναι το κάτι παραπάνω που θες. Επίσης τα challenge με Μαρκή εντάξει βγάζουν κάθε εβδομάδα. Νομίζω τα challenge μόνο για Μαρκή είναι, δεν είναι για κάτι άλλο. Αυτό το loan καλά hero για να ξεφορτώ δούπλη και το έκανα. Και upgrade χτες έβγαλαν το 78 συνού. Καλύτερα να βγάζαν ένα player pick. Και ζητάει 8 παίκτες για έναν 78 συν. Καλύτερα να κάνει στα tourer. Δεν αξίζει καν. Φανταστείτε. Γενικά πολύ κακή αρχή. Ελπίζω σήμερα που είναι Τρίτη. Δεν νομίζω να βγάλουν και κάτι το τόσο καλό. Αλλά να αρχίσει λίγο η EA. Βλέπει ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Πρέπει να αρχίσει να βγάζει λίγο καλύτερο content. Βγήκε και το πρώτο promo, το Road to the Knockout. Που εντάξει δεν χρειάζεται να το δείξω, το έχετε δει σίγουρα. Οπότε θέλουμε κάτι καλύτερο. Πάμε το Tourer. Επίσης δεν έχω καταλάβει ακόμα πότε είναι Borgi Gokat. Πρέπει να το καταλάβω κι αυτό. Σημαία. Σερβία. Κώστιτς είναι κλασικά εντάξει. 200 φορές τον έχω τύχει.
και δεν είναι καν πολύ καλό rating, 83. Δεν ξέρω, νομίζω τον έχω δώσει. Όχι, δεν τον έχω δώσει. Και Μαζραουί, καλά ratings, όχι κάτι ιδιαίτερο, σε τιμή ο το Κώστιτς. Ο Μαζραουί δεν ξέρω, έχει πέσει πάρα πολύ το pace του. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, περισσότερο βασικά squad update ήταν το βίντεο. Επίσης, για να τελειώσουμε το βίντεο πήγα να το ξεχάσω, προκριθήκαμε για το πρώτο γουλού. Βλέπετε εδώ που αρχίζει αυτή την Παρασκευή φυσικά. Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ tryhard. Ο στόχος είναι έτσι όπως είναι 9 νίκες. Γιατί το game είναι λίγο περίεργο με την άμυνα. Όπως θα ξέρετε, να βλέπετε. 20 μάτια είναι πολύ λίγο rewards αν έχουν αλλάξει. Αυτά είναι τον 9 νίκο νομίζω. Επίσης, εντάξει, το ξέρετε σίγουρα, το έχετε ακούσει ότι δεν υπάρχουν πλέον τα κόκκινα. Για μένα δεν μ' αρέσει αυτή η αλλαγή γιατί η Team of the Week γίνεται άχρηστη έτσι. Που ήταν. Δεν άξιζε και πολύ. Έχει γίνει εντελώς άχρηστη και το αντικατέστησαν με 84 συν. Πόσο περνάει ο καιρός θα είναι ό,τι χειρότερο. Και βασικά και τώρα δεν νομίζω να είναι τόσο πι. Εντάξει, 85 συν τρέ, αν είναι τρέ είναι καλό αυτό. Ειδικά για τώρα είναι αρχή. 100 και ultimate. Ultimate, όχι, αυτά δεν είναι τον 9, αυτά είναι τον 11. Τον 9 είναι αυτά και έχει. Νομίζω βασικά είναι τον 9. Τέλος πάντων, rare players, double rare, τα picks εδώ. Δίνει και XP, εντάξει δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο αυτό. Όχι, τον 9 είναι αυτά. Τον 9 νικών είναι, καλά είπα. Έχουνε βάλει ultimate, τον είχαν 100 και πέρσι. Ναι, 85 συν, όχι καμιά ωραία, τεράστια αλλαγή. Και στις 11 νίκες έχουν βάλει ένα pick παραπάνω, 85x2. Τίποτα ιδιαίτερο, λίγα picks παραπάνω, θέλω να δω λίγο. Στο rank 1 τη δίνει. Δίνει 3 picks, ok. Δεν μου φαίνονται πολλά, 85x5 είναι καλό, 87x2 είναι καλό. 2 ultimate pack, εντάξει, καλό τσικα rewards. Αλλά η Team of the Week γίνεται έτσι πολύ άχρηστη. Γενικά δεν αξίζει, βασικά δεν αξίζει καν να βλέπεις τα βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνουν οι κάρτες η Team of the Week οι καλές. Εγώ βασικά δεν έχω τύχει νομίζω ούτε έναν Team of the Week. Όχι, έχω τύχει αλλά πολύ μέτριους. Επίσης, για να κλείσω το βίντεο, έχω παρατηρήσει ότι οι Road The Knockout δεν βγαίνουν με τίποτα. Πραγματικά είναι νομίζω από κάθε αρχή του FIFA που παίζω είναι η πιο δύσκολη χρονιά να τύχεις πρόμο παίχτη. Ακόμα και πέρσι που ήταν το πρώτο πρόμο Once Watch ψιλοέβγαζε εύκολα. Το πρόμο εντάξει είναι αρκετά καλό. Έχει ωραίες κάρτες για αρχή αλλά δεν βγαίνουν με τίποτα. Και αυτό είναι το κακό. Ας πούμε ούτε αυτόν τον Left Wing, το Pedro Gonzalez δεν βγάζει εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο φέτος. Εντάξει, από τη μία καλύτερα γιατί πέρσι και γενικά τα τελευταία χρόνια έβλεπες πρόμο κάρτες να βγαίνουν πολύ εύκολα. Αν και εντάξει, τώρα αν βάλεις λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλεις κάτι. Και οπότε αυτό είναι το βίντεο, δεν έχω από κάτι άλλο. Τώρα θα τα πούμε λογικά το Σάββατο ή την Πέμπτη με Rivals Rewards, αλλά δεν νομίζω αξίζουν και τόσο. Και ένα το ωραίο pack που έβαλε με 3000 FIFA points που έχει 10% πιθανότητες να τύχει Champions League Road to the Knockout. Εντάξει, γιατί πάει να κάνει το game full pay to win. Είχε αρχίσει να το κάνει αυτό από την περσινή Touch. Από την περσινή Touch άρχισε αυτό, όσοι δεν το καταλάβετε, που έβαζαν packs με 180 συν, 183 συν, που ουσιαστικά άρχισαν να κάνουν το game full με untradable κάρτες. Και δεν είναι καν untradable, φανταστείτε. 45-80 συν κάρτες από την ούτε πρώτη εβδομάδα του παιχνιδιού. Αυτό νομίζω το έβγαλαν από τη δεύτερη μέρα του παιχνιδιού. Να βγάζω τέτοιο pack δεν βρίσκω κανένα νόημα πραγματικά. Και είναι καθαρά pay to win. Όποιος το ανοίξει αυτό θα βγάλει καλά pulls. Θα βγάλει και να μην βγάλει καλά, πάρει πολύ fodder. Γενικά, εντάξει, full pay to win. Και δεν πρόκειται κανείς να ανοίξει αυτό το pack με coins. Οπότε ξέρει ότι θα το ανοίξουν όλοι με FIFA points που είναι 30 ευρώ. Δεν αξίζει ποτέ. Δεν αξίζει 30 ευρώ αυτό το pack με τίποτα. Καλύτερα να ανοίξει 3 packs που έχει πιο πολλέ πιθανότητε να βγάλει coins. Γιατί από αυτό σαβούρα θα ανοίξει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like, ένα sub. Και λογικά τα πούμε το Σάββατο ή την Κυριακή. Πέμπτη δεν νομίζω με Rivals Rewards γιατί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με Division 7 δεν αξίζει πολύ. Οπότε τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.